Σημασία έχει ο προορισμός και σήμερα πάμε να βρούμε την Αγία Πελαγία που είναι έξω από το Πυθαγόριο. Γύρω στο 1-1,5 χιλιόμετρο. Δεν μπόρεσα να πω ούτε παραμονή ούτε στη Χάριτες, αλλά πάμε να κάνουμε μια επίσκεψη, να γνωρίσετε. Εγώ θα πω να ανάψω ένα κεράκι για μένα, την οικογένειά μου και ένα-δύο ανθρώπους που θα δείτε για ποιους θα το ανάψω σε αυτό το βιντεάκι. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει να σας δείξω και τη διαδρομή όταν έρθετε στο Πυθαγόριο, πώς θα φτάσετε στην Αγία Πελαγία. 28 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο Πυθαγόριο. Ο κόσμος κάνει μπάνιο. Καλές οι καιρικές συνθήκες για αρχές Οκτωβρίου. Όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, εχθές πήγα και δεν είχε να παρκάρω. Είναι δύσκολο το σημείο εκεί που είναι το εκκλησάκι, πάρα πολύ δύσκολο. Και σήμερα το πρωί πήγα και είχε τόσο πολύ κόσμο που θα ήταν αδύνατο να δημιουργούσε περιεχόμενο. Είναι από τις λίγες φορές που πήγα, δύο φορές κάπου, τη μία δεν μπόρεσα να παρκάρω, τη δεύτερη δεν μπόρεσα να πάω από τον κόσμο γιατί μοιράζανε και γιορτή σήμερα. Και για κάποιον που μπήκε πρώτη φορά στο βιντεάκι μου, σε βίντεο, λέγω Μάριος Κωνσταντάρας, είμαι από το νησί Τσάμου. Μ' αρέσει να δημιουργώ βιντεάκια, τα πάντα κάνω, ό,τι πέφτει στην αντίληψή μου. Μ' αρέσει να μοιράζω όμορφες εικόνες. Και μ' αρέσει να βάζω όλη τη διαδρομή ή στο Πυθαγόριο. Θες να ανάψω ένα κεράκι όπως σας είπα, στην Αγία, πώς θα φτάσεις, δεν θα ρωτήσεις, ο Άρης να είναι καλά, που θα δεις αυτό το βίντεο και θα σε πάει φρούτο, όπως λέμε στο χωριό μου. Το Πυθαγόριο σιγά σιγά ετοιμάζεται να κλείσει. Είναι στα τελειώματά του. Καμιά δεκαπενταριά μέρες έχει ακόμα. Θα έλεγα αρκετά μαγαζιά έχουν κλείσει. Εδώ στο σταθμό δεν έχουν κλείσει βέβαια. Είναι όλα ανοιχτά. Λεωφορεία πάνε και έρχονται. Και μια σταλιά δροσιάς. Μπήκα να διορθώσω λίγο την κάμερα γιατί δεν μου άρεσε. Δείχνει ωραία παραλία κάτω από το δημοτικό σχολείο του Πυθαγορείου που κάνει μπάνιο. Σταμάτησα να διορθώσω και λίγο την κάμερα, αλλά το ίδιο δρομολόγιο είναι. Μπήκα αριστερά μέσα στο πάρκινγκ. Συνεχίζουμε. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν από κάτω, από το εκεί που είναι, από το λιμάνι του Πυθαγορείου, εκείνοι που αράζουν τα τουρκικά τα καραβάκια από εκείνο το σημείο που ξεκίνησα. Και πάμε για το εκκλησάκι. Ωραία είναι όταν ξεκινάς κάτι και έχει αρχή, μέση και τέλος, είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει σε βίντεο. Γιατί πολλές φορές κάνω βιντεάκι και λέω από τη χώρα στο Πυθαγόριο, ενώ τώρα ξέρουμε ότι πάμε στο εκκλησάκι. Να ανάψουμε ένα κεράκι της Αγίας Πελαγίας. Εδώ μετά τη Γλυφάδα είναι. Εδώ είναι τα ξενοδοχεία, εδώ η περιοχή λέγεται Δόρισα, μας την ξέρουμε. Θέλει να στρέψει ο άνθρωπος. Τώρα. Είναι δύσκολο το σημείο. Το εκκλησάκι είναι εδώ μετά το πράσινο σπίτι που φαίνεται. Κάνουμε. Θα παρακάρουμε εδώ δεξιά. Κάνουμε μία δεξιά.
Ναι, θα κάνω μια δεξιά και στα αριστερά μας είναι το εκκλησάκι. Το παρκάραμε το εκκλησάκι είναι εδώ μπροστά. Ένα εκκλησάκι ανάβω για όποιον βλέπω αυτό το βίντεο και δεν πήγε σε κάποια Αγία Πελαγία. Ένα κεράκι για την οικογένειά μου. Ένα κεράκι για το φίλο μου τον Χρήστο τον Πανουσόπουλο και τον αδερφό του. Και ένα κεράκι για το φίλο μου τον Αντώνη. Ξέρεις Αντώνη εσύ. Ο Άγιος Φανούριος και ο Άγιος Ελευθέριος. Αγία Πελαγία με πολλά τάματα. Πολύ ωραίο τέμπλο, πολύ ωραίο. Να είναι καλά όποιοι συντηρούν αυτό το πολύ ωραίο εκκλησάκι. Πολύ ωραίο. Κάνουμε και μια βόλτα τον περιβάλλοντα χώρο. Να πούμε ότι εδώ από κάτω είναι το αεροδρόμιο. Εδώ είναι το ανατολικό τμήμα του ναού. Πολύ ωραίο εκκλησάκι. Πολύ ωραίο. Και ένα ωραίο εκεί που είδα. Ωραίο ασβεστομένο καθαρό εκκλησάκι. Αν δεν βάζει ζώνη, κανένας Άγιος δεν σε προσέχει. Λοιπόν φίλοι μου, να σας ευχαριστήσω που καθίσατε και είδατε αυτό το βιντεάκι που θέλω να μοιραστώ. Αν σας άρεσε το βίντεο ένα like. Θα χαρώ να διαβάσω το σχόλιο σας από κάτω. Θα λέμε σε επόμενο βιντεάκι.